Παιδικός καρκίνος, καρκίνος σε παιδιά και εφήβους. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Σεβρυσαριανέ, ο κύριος Νίκος Σεβρυσαριανός, ο γιατρός, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης του Παιδικού Καρκίνου. Ο παιδικός καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα ατυχήματα για τα παιδιά. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος όμως. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Πάντοτε μαζί μας και πάντοτε μας βοηθάτε στην προσπάθεια αυτή. Ναι, ο παιδικός καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες 0 έως 19 χρόνων. Πρώτη αιτία? Πρώτη αιτία. Δυστυχώς έχει βγει πρώτη αιτία, διότι η ετήσια αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου σε αυτές τις ηλικίες είναι 13%. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και μην ξεχνάτε ότι 300.000 παιδιά κάθε χρόνο, έφηβοι και παιδιά, νοσούν από αυτή την νόσο από τον καρκίνο αυτό. Δυστυχώς προσπαθούμε εμείς οι Lion μαζί με όλους τους άλλους κοινωνικούς φορούς να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο την κοινωνία, διότι πλέον έχει καταντήσει μάστιγα αυτό το πράγμα. Και προχθές, 15 Φεβρουαρίου, ήταν η ημέρα του παγκόσμιου καρκίνου. Η σκέψη μας πάντοτε οδηγείται στα παιδιά που υποφέρουν από αυτή την επάρατη νόσο. Και σήμερα αυτή η εκδήλωση που προαναφέρατε, θέλουμε με αυτή την εκδήλωση να ευαισθητοποιήσουμε το κοινωνικό σύνολο, ούτως ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί με εμάς, μαζί με όλους τους φορείς, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τόσο τα παιδιά όσο και οι οικογένειες. Και θέλουμε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη στιγμή, να τους δώσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ανάπτυξη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά προσπαθούμε να τα θεραπεύσουμε, είναι ότι πολλές φορές αφήνουν κατάλοιπα που πρέπει να είμαστε δίπλα τους και να τους βοηθούμε συνέχεια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, σαφέστατα. Τα παιδιά τα οποία χρειάζονται συνεχώς την βοήθεια της οικογένειας. Θέλετε να πείτε ότι, ή να το πω διαφορετικά, να το ρωτήσω διαφορετικά. Όταν δεν ξέρεις, εντάξει, μπορείς να κάνεις και λάθος ερώτηση, αλλά νομίζω ως γιατρός το καταλαβαίνετε, κύριε Σεβρυσαριανέ. Δεν είναι όλοι οι καρκίνοι θανατηφόροι αυτή την ώρα. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μπορούν να θεραπευτούν. Βεβαίως και δεν είναι. Το πρόβλημά μας, το κύριο πρόβλημα είναι να διαγνωστεί εν καιρός. Και εμείς εκεί εστιάζουμε περισσότερο. Σε τρία πράγματα εστιάζουμε. Πρώτον, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ορθή διάγνωση και έγκαιρη διάγνωση, η οποία σε πάρα πολλές χώρες, ακόμα σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει, και δεν υπάρχουν και οδηγίες πώς θα αντιμετωπιστούν. Το δεύτερο κομμάτι είναι διάγνωση. Το τρίτο κομμάτι είναι η υποστήριξη των οικογενειών, γιατί αυτές οι οικογένειες πραγματικά πάσχουν και συμπάσχουν με το μέλλον της οικογένειάς τους που υποφέρει. Και το τρίτο κομμάτι είναι η μετά τη θεραπεία, όταν το καταφέρουν τα παιδάκια και οι έφηβοι, μετά τη θεραπεία τι μπορούμε να τους προσφέρουμε και να υποστηρίξουμε τη ζωή τους, να έχουν μια καλύτερη ανάπτυξη και καλύτερη ένταξη πάλι στην κοινωνία. Κάποιος έλεγε, κοίτα να δεις, πώς μπορούμε να μην φτάσουμε εκεί, σε ένα καρκίνο, τι βήματα μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ενδεχόμενα της ζωής μας πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο για τα παιδιά μας, για την οικογένεια. Θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει, θα μπορούσε ένας γιατρός να απαντήσει? Δυστυχώς στον παιδικό καρκίνο δεν μπορούμε να κάνουμε το screening της μάζας που λέμε, δηλαδή να ελέγχουμε τον ευρύ πληθυσμό για να βρούμε, όπως γίνεται σε άλλες νόσους, στους ενήλικες, μαστός κτλ. Εδώ δεν υπάρχει αυτό και θέλει συνεχώς να είμαστε έτοιμοι οι οικογένειες να ξέρουν, να παρακολουθούν τα παιδιά, οι παιδίατροι οι οποίοι είναι όλοι ικανότατοι να μπορούν εύκολα να κάνουν τη διάγνωσή τους. Και αυτό το πράγμα δυστυχώς σε πολλές χώρες στον κόσμο δεν είναι εφικτό να γίνει. Ωραία, δεν μπορούμε να το βρούμε με τον τρόπο που είπατε, ωστόσο
αυτό το οποίο μέχρι σήμερα μας οδηγεί εκεί μπορεί να είναι πλαίσιο της διατροφής μας, να είναι πλαίσιο του άγχους, να είναι πλαίσιο αυτού που αναπνέουμε, διότι ξέρετε, στην παραφιλολογία, στο χαλασμένο τηλέφωνο, όλοι μας όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε με βάση την κοινή λογική, γιατρέ, γι' αυτό και σας ρωτώ. Κοιτάξτε, στα παιδιά, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Είναι οι παράγοντες οι οποίοι βοηθούν να εκδηλωθεί αυτή η νόσος είναι πάρα πολύ. Mm-hmm. Όμως ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες είναι λίγο δύσκολο να πω ότι φταίει το άγχος ή ότι φταίνουν οι συνθήκες αυτές. Συνήθως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καθορίσουμε, γιατί σας μίλησα για ατμόσφαιρα, σας μίλησα για διατροφή, σας μίλησα για χίλια δύο πράγματα. Για όλα αυτά, ξέρετε, λένε, υπάρχει μια έρευνα η οποία έλεγε ότι υπάρχουν οι παράγοντες οι περιβαντολογικοί και οι παράγοντες οι κληρονομικοί, έχουν ένα ποσοστό στην εκδήλωση της νόσου το οποίο δεν είναι τόσο μεγάλο. Περισσότερο είναι αυτός ο ίδιος ο οργανισμός που εξελί, που μπορεί να μας δώσει αυτή την εξέλιξη, την κακή εξέλιξη. Είναι όλα αυτά. Όλα αυτά που λέτε είναι, είναι μέσα στις σκέψεις μας. Δηλαδή τόσο το περιβάλλον, η σύντηση, το άγχος, αλλά αυτά είναι για λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι όμως μέσα, ναι, ισχύουν όλα αυτά. Τώρα να σας πω, εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά ζώντας με παιδιά και βλέποντας παιδιά και μεγαλώνοντας παιδιά, να σας πω κάτι. Βλέπω ότι η έννοια του άγχους, απλά ως παρατήρηση το λέω και προχωράμε και πάμε παρακάτω μιλώντας για τον παιδικό καρκίνο, έχει να κάνει με όλες τις ηλικίες. Δηλαδή αλλιώς μεγαλώσατε εσείς, αλλιώς μεγάλωσα εγώ, ενώ στις δικές μας τις ηλικίες, στη δικιά μας τη γενιά, κύριε Πέσε Βρυσαριανέ, αλλιώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τα οποία τα τρέχουμε από εξωσχολικό σε εξωσχολικό, από αυτό το όνειρο που είχαμε εμείς και δεν το καταφέραμε εμείς ή θέλουμε να το δούμε να το έχουν τα παιδιά μας, άσχετα με το αν το θέλουν τα παιδιά μας ή όχι, από αυτό το οποίο ζητάμε ως επιτοπλίστων να κάνει και να είναι πρωταθλητής το παιδί μας, όλα αυτά για τα παιδιά είναι άγχος και είναι μεγάλο το κόστος. Προφανώς. Δεν είμαι ψυχολόγος για να μπω ούτε παιδοψυχίατρος να μπορέσω να σας απαντήσω με ιατρικά δεδομένα σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας είπα και εγώ ότι ξέρετε και το επικαλέστηκα και το είπα διαφορετικά. Το πώς μεγάλωσα εγώ εσείς και το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι συμβάλλουν στην εκδήλωση μιας τέτοιας νόσου. Όμως από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι και η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν κάνει τεράστια βήματα και μπορούν να προλάβουν κάτι ούτως ώστε να αποφευχθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα θα πρέπει η κοινωνία να σκύψει πάνω εδώ, η επιστήμη να σκύψει περισσότερο και να συζητήσουμε αυτούς τους προβληματισμούς τους οποίους βάλατε, που θα έλεγα ότι δεν είναι λάθος, είναι πολύ σωστή να καθίσουμε να το σκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα και να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Το βασικό είναι κάτι που μπορεί κανείς να το να απαντήσει. Σωστά, σωστά. Σωστά. Ούτως ή άλλως είπατε ότι δεν είναι κάτι που μπορεί και εύκολα να βρεθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την αιτιολογία πρόκλησης του καρκίνου. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να λέει ο καθένας, να εξετάζει ο καθένας από εμάς. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να βρούμε και την αιτία. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι πάμε στο μετέπειτα, δηλαδή αυτά τα βήματα τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο που είναι τα βασικά. Δηλαδή η έγκαιρη διάγνωση, είναι η ίαση, είναι η προσπάθεια για το καλύτερο για τα παιδιά, είναι η υποστήριξη των οικογενειών και βέβαια εκείνο που είπατε, δηλαδή στην πορεία, στη συνέχεια, ότι ξέρετε είναι η υποστήριξη και του ίδιου του ασθενή αλλά και της οικογένειας ακόμα και μετά την ίαση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντοτε δεν είναι η ίαση, δεν είναι ότι επέρχεται μόνη της, μπορεί να αφήσει και κάποια κατάλοιπα τα οποία χρειάζονται υποστήριξη. Γι' αυτό το λόγο και εμείς κάνουμε αυτή εδώ, ξεκινώντας στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, ξεκινώντας με αυτή την ημερίδα, να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας περισσότερο, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κλινική αιματολογίας και ογκολογίας παιδών του Παγνή, ούτως ώστε να τους εξοπλίσουμε, αν είναι δυνατόν και αν τα καταφέρουμε, με περισσότερα μηχανήματα διαγνωστικά και θεραπευτικά εν ανάγκη, αλλά παράλληλα να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδάκια
με άλλο τρόπο και με την ψυχαγωγία και με τη βοήθεια της οικογένειας, την οικογένεια, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα όπως καταλαβαίνετε όλοι μαζί χρειαζόμαστε να γίνουμε μια γροθιά, όπως γινόμαστε σε άλλες περιπτώσεις, να γίνουμε και σε αυτή την πάθηση του παιδικού καρκίνου, και το βράδυ θα ζητήσουμε και την αρρωγή όλων των Ηρακλειωτών ή αν θέλετε όλων των κριτικών, γιατί και η μοναδική κλινική σε όλη την Κρήτη παιδικής ογκολογίας, να χρησιμοποιήσει, θα δώσουμε και ένα λογαριασμό, ούτως ώστε από εκεί να μπορέσουμε το φετινό μας στόχο, που είναι να εξοπλίσουμε κατά το δυνατόν με κάποιο μηχάνημα ή κάποια μηχανήματα την διαγνωστικά την αιματολογική κλινική, και βεβαίως να δούμε τι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε και σε επίπεδο ψυχαγωγίας αυτών των παιδιών. Πολύ σημαντικό, γιατί το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα της απόψινής της ημερίδας, να πούμε το εξής, ότι υπάρχει η ομιλία από την κυρία Ευτυχία Στιακάκη. Είναι η διευθύντρια κλινικής αιματολογίας ογκολογίας παιδών στο Πανεπιστημιακό, ναι. Και καθηγήτρια παιδικής παιδιατρικής αιματολογίας. Βεβαίως, σημαντική. Ωραία. Από τη διάγνωση στην ίαση, η σημασία των δημόσιων τραπεζών ομφαλικού αίματος στις μεταμοσχεύσεις, επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, με ομιλήτρια την κυρία Ελένη Παπαδάκη. Ναι, γιατρέ. Βεβαίως, την καθηγήτρια την κυρία Ελένη Παπαδάκη, την γιατρό μας, η διευθύντρια και αυτή της αιματολογικής κλινικής και... Δημόσιας Τράπεζας Βλαστοκυττάρων στο Πανεπιστημιακό. Σωστά. Ο ρόλος του νοσηλευτή επίσης ένα θέμα, με την κυρία Εύα Φουντουλάκη, προϊσταμένη κλινικής αιματολογίας ογκολογίας παιδών στο Πανεπιστημιακό. Η ψυχολογία του παιδιού και της οικογένειας, να που το έχετε πιάσει το θέμα. Παναγιώτης Τσιούλος, ψυχολόγος κλινικής αιματολογίας ογκολογίας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αλλά πολύ ακόμα πιο σημαντικό, η προσωπική εμπειρία ενός γονέα. Ο νοσηλευτής πόσο μπορεί να βοηθήσει, ο σημαντικότερος όλων, ο στυλοβάτης της όλης αυτής προσπάθειας, ο ψυχολόγος, πόσο φανταστείτε τη συνοικογένεια, γιατί υποστήριξη μπορεί να δώσει στα ίδια τα παιδιά, και ο γονέας βεβαίως, η εμπειρία που έζησε κάποιος γονέας, πώς να τη μεταφέρει, για να μπορέσουμε όλοι να καταλάβουμε αυτό το δράμα που περνάει η οικογένεια ενός νοσούντος με αυτή την επάρατη νόσο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το παρακολουθήσουμε αυτό, διότι όλοι μαζί θα πάρουμε πολλές γνώσεις και θα μπορέσουμε πλέον με καλή σκέψη να αντιμετωπίσουμε στο σύνολο της κοινωνίας, να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Απόψε λοιπόν στις 6 στην αίθουσα Καστελάκη, Επιμελητήριο Ηρακλείου. Κύριε Σεβρισαριανέ, γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που πάντα βοηθάτε εμάς τους ανθρώπους της προσφοράς, οργανωμένους ανθρώπους της προσφοράς στο έργο μας. Να είστε καλά, κυρία Δουλειράκη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.